θέλετε να ξεκινήσουμε με τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε σε περιοχές της Χαλκιδικής, βεβαίως στην Κασάνδρα με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και καταιγίδα μικρής διάρκειας, η οποία δημιούργησε κάποια κυκλοφοριακά προβλήματα ουσιαστικά στον πολυγύρο, γιατί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ευτυχώς δεν είχαμε κλήσεις για απεγκλωβισμούς ή άντληση υδάτων από υπόγεια ή ισόγεια σπίτια και καταστήματα. Ωστόσο, ο κόσμος εκεί τρόμαξε, γιατί δεν ήξερε πώς θα εξελιχθεί αυτό το καιρικό φαινόμενο. Μιλώντας με την πυροσβεστική αργά χθες το βράδυ, μου είπαν ότι εκδηλώθηκαν και κάποιες πυρκαγιές μικρής έκτασης, λόγω ακριβώς των κεραυνών, τουλάχιστον 6, οι οποίες έσβησαν άμεσα, δεν επεκτάθηκαν. Ωστόσο, τα καιρικά φαινόμενα τα παρακολουθούμε εδώ στην Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική για την εξέλιξη της ημέρας. Είναι οι αρχές οι Πατμών. Στην Πτολεμαϊδα ήταν πιο έντονη βροχόπτωση, καθώς η πυροσβεστική δέχτηκε περίπου 300 κλήσεις για άντληση υδάτων. Ένα φαινόμενο πολύ δυνατό, έπεσε πραγματικά πολύ βροχή και είχαμε εικόνες τις οποίες οι κάτοικοι της πόλης της Βόρειας Ελλάδας δεν έχουν ξαναδεί. Μάλιστα, η Δημοτική Αρχή σκέφτεται μήπως θα πρέπει να κάνει και ένα αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή. Ελπίζουμε σήμερα τα πράγματα να είναι καλύτερα και τα καιρικά φαινόμενα να είναι πιο ήσυχα, θα μου επιτραπεί να πω. Είχαμε και έναν υδροστρόβιλο στην Σκόπελο, ένα φαινόμενο που έκανε τις προηγούμενες μέρες στην Χαλκιδική την εμφάνισή του. Είναι εντυπωσιακό όσο και τρομακτικό. Α, είναι δίδυμος υδροστρόβιλος αυτός. Έχουμε πολλά να δούμε. Ναι, βλέπουμε δύο στροβίλους στη φωτογραφία τουλάχιστον και εδώ επίσης. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο.